στείλουν και ένα σήμα προς όλους τους συμμετέχοντες της αγοράς ότι δεν θα βρουν πολιτικό αποκούμπι για να υπονομευθεί για άλλη μια φορά η προσπάθεια της πολιτείας να βάλει τέλος στην παραβίαση του συντάγματος. Τιμή εκκίνησης 250 εκατομμύρια. Ελάχιστος αριθμός εργαζομένων 400 άτομα, πράγμα που θα ενισχύσει την απασχόληση σε αυτόν τον καταταλαιπωρημένο κλάδο της οικονομικής μας ζωής. Και κυρίως νομίζω διαμορφώνονται και οι όροι συνένεσης στο πολιτικό σκηνικό. Δεν προσφέρεται κατά τη γνώμη μου πλέον το θέμα για δημιουργία εντυπώσεων. Το ράβε ξύλωνε του νόμου Παπά συνεχίζεται και φέρνει καινούργιες ρυθμίσεις. Αλλά τι δεν φέρνει αυτή η τροπολογία που, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής, είναι ένα μίνι νομοσχέδιο. Σε ένα μίνι νομοσχέδιο δεν φέρνει το βασικότερο. Το προληπτικό πόθεν έσχες. Σας λέμε λοιπόν ότι νέα βοσκοτόπια δεν θα δεχθούμε. Εκείνος ο διαγωνισμός κατέληξε σε αυτό το ποσό επειδή υπήρχε μία ΣΥΡΙΖΑ Bank που τροφοδοτούσε και επειδή υπήρχε και ένας λαγός, όπως είπε ο ίδιος μετά τον διαγωνισμό. Έτσι λοιπόν είναι μία ακόμη τροπολογία, κύριε Πρόεδρε, που εξυπηρετεί κανονικά τους καναλάρχες, νυν και επίδοξους. Για το δε ποσό, το οποίο εκτινάχθηκε στα 250 εκατομμύρια, πλειοδότησαν, θα έλεγα στον εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Παράταξης, ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Κυριακού. Κανένας λαγός.